Πρόσκληση από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη και Ζωή προς όλες τις άλλες παρατάξεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τηλεοπτικό διάλογο debate απευθύνεται το μεσημέρι στην διάρκεια συνέντευξης τύπου προς τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης η Παράταξη Πόλη και Ζωή. Απολύτως τίποτε δεν έκανε ο Δήμος της Δράμας και η Νομαρχία σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του ΙΓΜΕ και της οικολογικής κίνησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο χώρο των καμένων ελαστικών στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης, λένε τα στελέχη της οικολογικής κίνησης της Δράμας. Απογοητευμένοι και προβληματισμένοι δείχνουν οι πολίτες αναλογιζόμενοι το ύψος των τιμών των καυσίμων θέρμανσης και της προοπτικής ανόδου των τιμών. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα φέρει σε αδιέξοδο πολλούς Έλληνες. Συνεχίζουν τις τάσεις εργασίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας με τρίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους. Η σιδηροδρομική κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη, ενώ επικρατεί αναβρασμός στους εργαζόμενους για το νομοσχέδιο Παμπούκι, με το οποίο επέρχονται αλλαγές που εκ βάθρων αλλάζουν τα πράγματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ασαφές παραμένει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών που θα δημιουργηθούν στον κλάδο των ταξί, ενώ όπως λένε οι αυτοκινητιστές, σχετικά με το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων, η όποια αύξηση στην τιμή των καυσίμων κίνησης μπορεί να προσαυξήσει το κόστος της διαδρομής, κάτι που θα αποφύγει σε βάρος του αριθμού των επιβατών. Επάξια εκπροσώπησε το νομό της Δράμας στους βαλκανικούς αγώνες που έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα ο Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών. Οι δραμηνοί βετεράνοι του Στίβου αποκόμισαν 8 χρυσά μετάλλια και αρκετές διακρίσεις. Μέχρι τη 1 Οκτωβρίου μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης της Δράμας. Πρόκειται για το γνωστό αθλητικό γυμνάσιο, στο οποίο θα τοποθετηθούν 8 αναπληρωτές αντίστοιχων αθλημάτων. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εγκατάσταση εκπαίδευση σκύλων λειτουργεί έξω από το Καλαμπάκι. Ως πρότυπο κέντρο, το Club Monitio Ring δίνει έμφαση στην ποιότητα εκπαίδευσης αλλά και την κυριαρχία του οδηγού, όπως και τη γενετική κληρονομιά του σκύλου. Με 2-0 σκορ κέρδισε η Δόξα Δράμα στον Διαγόρα Ρόδου στο εντός έδρας παιχνίδι που έγινε την Κυριακή για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Με σκορ 47-64 έχασαν δυστυχώς από την Κομωτινή Τιτάνες της Δράμας σε αγώνα προετοιμασίας για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένα σχεδόν εγκατελειμμένο από το Δήμο της Δράμας δημοτικό διαμέρισμα θυμίζει καλύφητος, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Τα μπαλώματα στους δρόμους, η απουσία μέρημνα στα παλιά μισογκρεμισμένα κτίρια, ο εγκατελειμμένος παιδικός σταθμός και όχι μόνο αποδεικνύουν την αδιαφορία και την ανυπαρξία των αρχών.